μια ήπια ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που είναι ανοιχτό μετά τη συζήτηση που κάναμε. Το άλλο που θέλω να πω, διαπίστωσα, είναι ότι ποτέ δεν έχει γίνει μια συζήτηση για τις επενδύσεις. Ήδη η επιθετικότητα κάποιων όσο αφορά τις επενδύσεις που φτάνουν στο σημείο όπως ο κ. Γαλατσάτος να με προσβάλλει, να μιλάει για εμπλοκές, να αφήνει υπονοούμενα για διαδρομές, να αναφέρεται σαν ακριβείς καταστάσεις που συμβαίνουν το πρόσωπό μου, είναι για, πιστεύω, επιθετικότητα για τις επενδύσεις. Εξάλλου, ο κ. Γαλατσάτος το έχει αποδείξει και με την άρνησή του και τον αγώνα που έκανε να μείνει το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ένα ποτέτσι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, παρά να αναπτυχθεί από τη Φράγκο και να ανοίξει και να αλλάξει η εικόνα και η δυναμική. Και τα λεφτά, και τα λεφτά. Θέλετε να συζητήσουμε για κάτι πράγμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω τώρα, ότι για μένα πρέπει να δούμε σοβαρά τι σημαίνει επενδύσεις και πώς πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό ξένων επενδύσεων. Μας αρέσει να μείνουμε έτσι στην προσπάθεια ανασυγκρότησης, ανταγωνιστικότητα, του αγώνα για την ανταγωνιστικότητα, για την κάλυψη των κοινωνικών πληγών που δημιούργησε η κρίση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της υψηλής ακόμη ανεργίας, την ανάγκη έλξης μυαλών, ταλαντούχων παιδιών από το εξωτερικό. Αν νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε η χώρα της Ευρωζώνης με το τελευταίο ποσοστό επενδύσεων, είναι μία απόφαση κάποιου, δεν είναι φυσικά η δική μου ούτε της παράταξης που εκπροσωπώ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν και ο ιδιωτικός και ο κρατικός πλούτος. Και εδώ θέλω να κάνω μια κατάθεση ότι εγώ είμαι υπέρ της αύξησης και των δημοσίων επενδύσεων. Και η διαδρομή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει πόσο ήμουν υπέρ των αυξήσεων των δημοσίων επενδύσεων και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με προτάσεις κατατεθειμένες και πολλές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές πώς θα αυξηθούν. Και εκεί να δούμε τι θα έχουμε να κάνουμε και με τις ωραίες περιοχές και τις περιοχές που είναι προστατευμένες ή που θα θέλαμε να είναι προστατευμένες, δεν τις προστατεύει η νομοθεσία, τις προστατεύσουμε εμείς. Είναι μεγάλη υπόθεση συζήτησης αυτή που πρέπει να γίνει. Και παράλληλα, να δούμε σε αυτό το σύστημα τι ρόλο παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει θέση υπεύθυνη για τις επενδύσεις και τι ρόλο πρέπει να παίξει το κράτος. Διότι στην προσπάθεια που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, και το έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, να προβάλλει την ελκυστικότητα της χώρας και τις δυνατότητες αναπτυξιακές, πρέπει το κράτος να εγγυάται κάτι. Ότι σε μια περίπτωση που μια τοπική κοινωνία, ένα δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί να καταλήξει σε μια απόφαση για τα υψομετρικά, διότι εδώ φάνηκε ότι οι συνεχείς αναβολές, η εισήγηση θετική των τεχνικών υπηρεσιών, η απόφαση η θετική από την Επιτροπή Ποιότητας, ότι δεν μπορεί να καταλήξει σε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα υψομετρικά. Εδώ δεν είναι κάτι τύχη της περιοχής ευρύτερα του Δήμου, για τα υψομετρικά. Κάπως πρέπει να δοθεί λύση και να αισθάνεται και ο επενδυτής ότι δεν μπορεί να είναι έρμεο οποιοσδήποτε επενδυτής. Δεν αφήνω πώς βρέθηκε εκεί ο επενδυτής. Είναι μια επένδυση η οποία είναι σύμφωνα με την ένωμη τάξη την ελληνική νόμιμη επένδυση σήμερα. Λοιπόν, πώς ο επενδυτής θα είναι κατοχυρωμένος ότι δεν θα μπορεί να γίνει έρμεο μιας δυσκολίας ενός δημοτικού συμβουλίου. Άρα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις. Εμείς ως αυτοδιοίκηση τοπική θέλουμε να έχουμε τις αρμοδιότητές μας. Δίνουμε μάχη να αυξηθούν οι αρμοδιότητές μας στη νέα αρχιτεκτονική για την αυτοδιοίκηση που η κυβέρνηση σήμερα προετοιμάζει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε όλη ευθύνη στην εικόνα της χώρας και στην ασφάλεια που μπορεί να δοθεί σε έναν επενδυτή, ότι μπορεί πράγματι, αφού έχει πάρει όλες τις άδειες και τις περιβαλλοντολογικές και όλες τις άδειες που χρειάζονται να γίνει επένδυση, ότι θα καταλήξει στο να γίνει επένδυση σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο νόμος. Όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι προς συζήτηση, ή αν θέλετε να κάνουμε ένα θέμα μια